Σήμερα λέω να μην μιλήσουμε για τίποτα άλλο εκτός από Αγγλία. Πρέμιερ. Συμφωνείς με αυτό? Ξεχάσουμε λίγο την φιαλτική εβδομάδα των αγγλικών ομάδων στο Champions League και πάμε μόνο για Premier League και Derby Liverpool Chelsea. Τι βλέπεις εκεί? 3:15 καταρχήν το TV. Βλέπω, δεν ξέρω, την προηγούμενη φορά που είχα κάνει προβλέψεις πήγα άπατα. Για κάνε άλλη μία τώρα. Τελευταία ευκαιρία για Liverpool. Στο μείον 12, την κορυφή. Ο Rodgers με την πλάτη στον τοίχο, παρά το γεγονός ότι είπε πως με στηρίζει η διοίκηση. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Θα τα παίξουμε όλα στο κόκκινο. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα απόλυσης ή παραίτησής του. Και για... Είναι έντονη όμως, λοιπόν. Λογικό είναι. Είναι ήδη... Έχει μόνο 14 βαθμούς, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό το ντέρμπι έχει άλλες ιδιαιτερότητες πέραν του αγωνιστικού και γι' αυτό έχει φροντίσει πάλι ο Ζωσέ από καιρό. Δηλαδή. Πριν 2 εβδομάδες έδωσε μια συνέντευξη και μάλιστα ήταν και με παντόφλετα, φοβερό. Ήταν πολύ ωραία η εικόνα του. Στον Γκάρι Νέβιλ. Και του έλεγε για πέρσι για το φοβερό διπλό της Chelsea στο Anfield που στέρισε και ουσιαστικά και το πρωτάθλημα από τη Liverpool, εξηγώντας ότι είχαν ζητήσει να γίνει μια μέρα νωρίτερα το παιχνίδι, να γίνει Σάββατο και όχι Κυριακή, γιατί είχε το match με την Atletico για το Champions League, με τελικό Champions League η Chelsea. Δεν το δέχτηκε ο Rodgers και η Liverpool, θεώρησαν προφανώς ότι θα βρουν ευκαιρία ώστε να μην σκέφτονται τόσο πολύ τη Liverpool οι παίκτες της Chelsea. Και αυτό τους πείσμωσε, όπως είπε ο Μουρίνιο, τους πόρωσε, τους έκανε τα λιμπάν και, και μπήκαν μέσα και τους φάγανε. Μάλιστα, είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν είχαμε παίξει Σάββατο, πιστεύω ότι η Liverpool μπορεί να μας είχε νικήσει. Πάντως τώρα η Liverpool θα παρουσιαστεί ξεκούραστη, έτσι, γιατί στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου πήγε με 7 αλλαγές. Ο Τζέραρντ κάθισε στον πάγκο. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα έκανε τη διαφορά στη Ρεάλ, αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο φρέσκια. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία πλέον. Και η Chelsea πάντως δεν πήγε με full ταγκάζ για στη Maribor. Ίσα-ίσα έκανε διεκπαιρεωτικά το παιχνίδι, της πήρε το βαθμό και αυτή ξεκούρασε. Θα είναι. Χρειάστηκε να μπει και ο Diego Costa. Για να ο οποίος θα είναι, είπα Μουρίνιο, θα παίξει κανονικά. Θα παίξει κανονικά. Ναι. Αυτό είναι στα σύν. Οπότε νικάει η Liverpool. Κυνηγάει το Champions League γιατί το πρωτάθλημα δεν προλαβαίνει. Ακόμα και αν νικήσει και πάει σε 9, υπάρχει και η City. Δεν είναι ότι κυνηγάει έναν αντίπαλο. Νικάει η Chelsea, συνεχίζει. Southampton, τώρα ανοίξει άλλο κεφάλαιο. Southampton παίζει εντός με τη Leicester. Μία από τις τρεις που είναι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι έχει εύκολο παιχνίδι με τη φόρα που έχει και γκελάρει η Chelsea, τότε μιλάμε για τρελά πράγματα. Μακάρι να τα δούμε. Μακάρι. Αλλά αυτά τα περιμένουμε. Έχουμε τη City, η οποία παίζει εκτός έδρας με την QPR που είναι επίσης κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Και αυτή περιμένει η γκέλα της Chelsea και από τις άλλες ομάδες. United. Τι. United. Περιμένω από United κάτι. Να πεις. Να κάνω μια πάσα. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι η ομάδα του νησιού, δεν θα πεις κάτι. Ρολάρι δεν ξέρει κανείς ποιοι θα παίζουν, ποιοι είναι τραυματίες, ποιοι είναι υγιείς. Τι γίνεται, εντάξει, λογικά θα νικήσει. Λογικά θα νικήσει, έχει 7 διαδοχικές νίκες. Το τελευταίο διπλό της Πάλας ήταν το 89, δεν κάνω λάθος. Να πούμε εδώ ότι... Μια χαρά δηλαδή, γιατί είναι η εποχή που σπάνε αυτά τα... για όσοι παίζουν στοίχημα, δηλαδή αυτά είναι τα μόνα. Θέλω να δω, αύριο θα χρησιμοποιήσει κάποιον νέο παίκτη, ο Λουίς Φαρχάλ, ο οποίος έχει ήδη χρησιμοποιήσει 37 παίκτες. Εντάξει, είναι όμως και οι τραυματισμοί, έτσι, τον έχουν διαλύσει. Ο Φαλκάο δεν θα προλάβει λογικά. Και ενώ στην άμυνα θα δούμε και τον Γκάρι, έτσι, κεντρικό αμυντικό. Περίεργα, εγώ λέω περίεργα πράγματα αυτά. Περίεργα πράγματα, full δράση. Υπάρχει η Arsenal. Δεν ασχολούμαστε, είναι σαν να μην ασχολείται κανείς μαζί της αυτή την περίοδο στο πρωτάθλημα. Παίζει εκτός, έχει δύσκολο παιχνίδι με τη Swansea, είναι πολύ καλή η Swansea. Την είδαμε την Everton την προηγούμενη αγωνιστική. Καλή. Πήρε βαθμό στο Goodison Park, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ στρωμένη. Είναι κοντά στους βαθμούς, ένα βαθμό λιγότερο έχει δηλαδή η Swansea, αν μπορεί να κάνω και λάθος. Και το βλέπω δύσκολο για την Arsenal που απομακρύνεται πάρα πολύ. Για πρωτάθλημα δεν το συζητάμε. Εγώ ποντάρω σε αυτό. Εντάξει, στα προγνωστικά ξέρεις δεν είμαι καλός, αλλά ποντάρω ξανά στο Sanchez, ο οποίος έχει 7 γκολ σε 9 μάτς. Πρώτη φορά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Τις πρώτες 9 αγωνιστικές, νομίζω στην ιστορία της Arsenal, έχει πετύχει παίκτη σε 7 γκολ. Θα τον στηρίξω κι αυτό. Ωραία, οπότε ξεκινάμε Σάββατο 3:15 με τον Derby και έχουμε γεμάτο full δράση Σαββατοκύριακο.